Όπως ανοίξατε και κάνατε ερωτήσεις σήμερα, ανοίξτε να ζητήσετε και από εκείνον. Αλλά μην κοιτάτε προς τα πάνω, κλείστε τα μάτια σας και νιώστε την εσωτερικότητά σας. Όπου και αν φτάσετε, δεν έχει σημασία. Καθένας με τη διαδρομή του. Ο Θεός δεν έχει κρίση. Εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας και απομακρύνουμε τον Θεό. Αυτό που λένε οι γραφές την ώρα της κρίσης εννοούν την ώρα που θα φτάσεις στην πόρτα του Θεού. Δεν εννοούν την κρίση του μυαλού. Την ώρα που θα φτάσεις στην πόρτα του Θεού θα περάσεις και θα σε υποδεχτεί η Παναγία που είναι στο μέρος. Μετά θα πας στο δεύτερο επίπεδο που είναι η ολότητα. Εκεί θα σε υποδεχτεί ο Άγγελος του Θεού. Και αφού περάσεις και αυτό το επίπεδο, μετά θα μπεις στην απειρότητα του Θεού και θα γίνεις πάλι ένα με εκείνον. Είναι απλά τα πράγματα. Όσο περπατάτε, θα αρχίσετε να νιώθετε κατά διαστήματα τη θεϊκή ενέργεια. Δηλαδή, η ολότητα θα περνάει στους ανθρώπους σιγά-σιγά. Ή το μέρος, ανάλογα που έχουν φτάσει. Έτσι προετοιμάζεται η ψυχή για να φτάσει εκεί. Μέσα από τα βιώματα. Έτσι κάθε φορά που θα ζείτε ή στη διαδρομή ή στο δρόμο όταν θα αφήνετε θα λαμβάνετε κιόλας. Και αφού θα ζητάτε θα φτάσετε κάποια στιγμή να νιώσετε την ολότητα ή να την αισθανθείτε. Κι αν το ζητήσει η ψυχή σας, εγώ θα σας οδηγήσω. Αυτό μου συμβαίνει σε μια στιγμή. Μια στιγμή που δεν την ξέρω ούτε εγώ ούτε εσείς. Μόλις εγώ την αισθανθώ, παίρνω την ψυχή σας και την επιστρέφω στο γνώρι μου. Ξαναεπιστρέφει στη θέση της η ψυχή και ανανεώνεται. Ξαναπαίρνει ζωή. Και αυτό σας το λέω γιατί έγινε στη Θεσσαλονίκη με μια κοπέλα. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή θα γευτείτε και αυτό. Έτσι μην υπολογίζετε ότι ο Θεός είναι κάτι άπιαστο. Είναι μόνο φως και αλήθεια. Αυτό που θα αισθανθείτε. Γι' αυτό λέει αισθανθείτε για να με αισθανθείτε. Αυτό που αποσύρουν οι δαίμονες από τους ανθρώπους είναι το να αισθάνεται ο άνθρωπος. Την αίσθηση του αποσύρουνε. Και αυτό του το κλέβουνε με την πλάνη. Έτσι ο Θεός δεν σας κρίνει γιατί πλανηθήκατε. Απλά είναι εκεί και εσείς επιλέγετε την επιστροφή. Είναι σαν να θέλετε να γυρίσετε το σπίτι σας και το σπίτι σας είναι εκεί. Και εσείς απλά αποφασίζετε να γυρίσετε.
αφού έχετε κάνει το ταξίδι της ζωής. Έτσι περνάτε την πρώτη πόρτα, μετά στον πρώτο όροφο, μετά πάτε στο δεύτερο. Εκεί αφήνετε και όλα τα βιώματα. Ό,τι έχετε ζήσει. Και μετά αφήνετε και την ολότητα και ο άγγελος σας οδηγεί στην απειρότητα και το φως. Ένας νους όλο αυτό το φοβάται. Μία ψυχή το θέλει. Ο νους το φοβάται γιατί δεν το γνωρίζει. Δεν ξέρει τι σημαίνει Θεός. Δεν ξέρει τι σημαίνει φως. Δεν γνωρίζει αλήθεια. Δεν αισθάνεται. Μόνο κατασκευάζει. Και αυτός είναι σεβαστός. Τον χρειάζεσαι στη γη για να μπορείς να κινείσαι. Αλλά μέχρι εκεί μην του δίνεις την αξία σου και τρέφεται από αυτή. Δες τη λογική σου και επέτρεψε σε αυτήν να σε οδηγήσει στο δρόμο σου. Και εκεί δεν χρειάζεται να ζητάς που είναι η ψυχή σου. Όσο θα ζεις, θα πλησιάζεις την ψυχή σου. Ο Δαβίδ έχει δύο επίπεδα ακόμα να φτάσει μέχρι εκεί. Μόλις φτάσει, τότε θα οδηγήσει και την ανθρωπότητα σε αυτό που μέχρι τώρα ψάχνουν, στην ψυχή τους. Άρα χρειάζεται μόνο το βίωμά σας, αυτό που αισθάνεστε, αυτό που θέλετε, την ευθύνη σας, την αγάπη για τη ζωή, την ανάγκη σας για επικοινωνία, να μπορείτε να ζητάτε, να αφήσετε την ουσία σας να ρέει μέσα στη ροή σας και θα φτάσετε στην ψυχή σας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη γη έδωσε παραβολές για να μπορεί ο νους να πάρει ό,τι θέλει και ο άνθρωπος να αισθανθεί την αλήθεια. Το βάθος που έχει αυτή η παραβολή. Έτσι ο νους θα δημιουργήσει την πλάνη. Η αίσθηση όμως θα σου οδηγήσει στο δρόμο σου. Θα λάβεις αυτό και όποια την παραβολή σου κάνει, τη λαμβάνεις, αφήνεις ό,τι είχες μέχρι τώρα και περπατάς τη ζωή. Ζήτα για να λάβεις. Αυτό σημαίνει ότι αφήνεις το παρακαλάω, αφήνεις τα συναισθήματα, αφήνεις τη λύπηση, το φόβο και το θυμό του μυαλού και λαμβάνεις ό,τι σου δίνεται. Το αισθάνεσαι σε όλο σου το σώμα. Ψυχή σου κινείται και το σώμα σου ρέει.
Το αίμα σου βράζει. Κινείται πιο γρήγορα και θερμαίνεται το σώμα σου. Τα κύτταρά σου κινούνται σε γρήγορο ρυθμό. Και εσύ υπάρχεις. Όσο υπάρχεις, υπάρχει και η ζωή. Όσο υπάρχεις, επί της ζωής της γης, υπάρχω μέσα σου. Και όσο υπάρχεις ως αλήθεια ψυχής, υπάρχω στην ψυχή σου. Κι έτσι η αιώνια ζωή υπάρχει για να υπάρχεις. Άσε ό,τι έκανες. Άσε και την κρίση. Άσε ό,τι σύγκρινες. Άσε τη ζηλοφθονία. Άσε ό,τι έζησες. Και κράτα μόνο από αυτά το απόσταγμα, το απόσταγμα της ζωής, ό,τι σου έδωσε, κάντο μία σταγόνα, δέξου το και γεύσου το και άσε αυτή τη σταγόνα να μπει στην ανάγκη σου και τότε ζήτα μου και λάβε αλήθεια και φως. Και λάβε ζωή χαρισάμενη. Και ό,τι λαμβάνεις και ό,τι ζεις, κάντο σταγόνα και γεύσου το και άφησέ το να ρέει στη ζωή σου και η ροή σου να γίνεται ζωή σου και η ζωή σου να γίνεται ψυχή σου και η ψυχή σου αδαμάντιο φως. Και εγώ και εσύ και η ζωή και η αλήθεια και το φως. Αμήν.